Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, είμαι ο Άκης, καλώς ήρθατε στο κανάλι CordMeister και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του Project Swift. Ωστόσο, θέλω να σας ενημερώσω ότι σε αυτό δεν θα δούμε κάποια αλλαγή, αλλά θα σας πω κάποια πράγματα, οπότε δείτε το σαν Project Suzuki Swift Update στο τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Σκέφτηκα ότι για να δώσουμε ζωή σε αυτό το project, θα πρέπει να σας λέω και τι θα κάνω. Δεν μπορώ να είμαι μόνο αλλαγές, γιατί θα πρέπει να ξέρετε κάποια πράγματα για να μην γίνεται πολύ μπλα μπλα το βίντεο με τις αλλαγές. Οπότε, να έχουμε ένα βίντεο που είναι λίγο μπλα μπλα, να σας εξηγώ κάποια πράγματα και να έχω και ένα βίντεο με τις αλλαγές για να είναι πιο πρακτικό για εσάς, που μπορεί να έχετε το ίδιο πρόβλημα και να θέλετε να το αλλάξετε. Στο προηγούμενο επεισόδιο με ρωτήσατε πάρα πολλά άτομα για την οθόνη, ωστόσο κάποιες ερωτήσεις δεν ήταν ξεκάθαρες. Για παράδειγμα, μου είπε μια φίλη ή ένας φίλος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να πω κάποια παραπάνω πράγματα για την οθόνη. Τι παραπάνω πράγματα θέλετε να πω, πώς συνδέεται, πώς λειτουργεί, πώς θα κάνεις μια κλίση? Έχει πάρα πολλά πράγματα η οθόνη. Ωστόσο, μια παρένθεση, γιατί το ανέφερα, το πώς μπαίνει η οθόνη, δεν θέλω να σας το δείξω γιατί ουσιαστικά είναι και πολύ εύκολο να καταλάβεις και πώς βγαίνει μια οθόνη και δεν υπάρχουν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι στο ίντερνετ, υπάρχουν και κακοπροαίρετοι. Οπότε καλύτερα να μην σας δείξω πώς μπαίνει η οθόνη. Ξέρω ότι θα θέλατε ένα βίντεο από έναν Έλληνα που να το δείχνει. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να το αποφύγω. Για να μην έρθουν και μου πούν αύριο ότι εσύ το έδειξες και έκανες και έρανες. Οπότε αφήστε λίγο αυτό απ' έξω, ότι δεν θέλω να σας δείξω εγώ πώς συνδέεται μια οθόνη. Ναι, μόνο μου τη σύνδεσα, δεν ήταν τίποτα, πραγματικά τίποτα. Οπότε και αν πιάνουν λίγο τα χέρια σας, μπορείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας πώς αποσυνδέεται μια οθόνη και πώς συνδέεται η καινούρια. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι για να σας πω κάποια πραγματάκια σχετικά με το αμάξι. Το είχα πάει πρόσφατα γιατί ακουγόταν ένας μεταλλικός ήχος όταν πατούσα λίγο το φρένο και κυλούσε το αμάξι. Ξέρετε το κλασικό που φτάνουμε στο stop, πατάμε λίγο φρένο και λίγο πριν πατήσουμε το συμπλέκτη για να σταματήσουμε τελείως, ακούγεται ένας μεταλλικός ήχος. Πριν πατήσει το συμπλέκτη, δεν παίζει ο συμπλέκτης μέσα, τον βγάζουμε από την εξίσωση. Αυτό που παίζει δηλαδή τώρα είναι στο ότι ακούγεται ένας μεταλλικός ήχος όταν πάταγα το φρένο μου από τα αριστερά, από τη μεριά του συνοδηγού. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι μπορεί να είναι τα τακάκια. Αλλά λέω τα τακάκια τα άλλαξα τον Απρίλιο. Δεν πλακώνομαι στα φρένα γενικότερα, δεν τρέχω πάρα πολύ για να πω ότι θα πλακωθώ πάλι στα φρένα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο περίεργο να είναι τα τακάκια. Οπότε πήγα μια βόλτα στους μηχανικούς μου, τους καινούριους μηχανικούς μου, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι και είναι και πολύ φιλότιμοι. Πήγα το αμάξι, το σηκώσαμε για να δούμε τι μπορεί να είναι, κοπανίσαν από εδώ, από εκεί, ψάξανε τον Ατάλο και μου λένε, ξέρεις τι, πρέπει να είναι το Samfor. Δεν θα σας πω τι είναι το Samfor, το τι κάνει τώρα δεν το ξέρω. Δεν είμαι μηχανικός, δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά μου λέει, θα το βγάλουμε, το κάνεις 2-3 βόλτες μέχρι να φέρω το ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, αύριο. Οπότε το πήρα και εγώ, πάταγα φρένα, το δοκίμαζα λίγο, δεν ακούγονταν ο ήχο. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό. Πάω λοιπόν την επόμενη μέρα, μου βάζουν το καινούριο το Samfor και ο ήχος έφυγε. Ωστόσο, όταν σηκώσαμε να αλλάξουμε το Samfor, γιατί εντάξει δεν σας πήρα μαζί μου σε αυτό, είδα εγώ κάποιες στάλες λαδιού από κάτω όπως ήταν σηκωμένο το αυτοκίνητο. Και λέω στο μηχανικό μου, ρε Άρη, εδώ πέρα έχει κάτι λαδάκια. Μου λέει δεν είναι πολύ, είναι κάτι στάλες, οπότε σημαίνει ότι κάπου έχεις μια μικρή διαρροή. Αγχώθηκα πάρα πολύ, ψάξαμε να βρούμε από πού είναι η διαρροή. Εν τέλει ρίχνουμε λίγο με το φακό από πάνω και βλέπουμε ότι η διαρροή πιθανότατα έρχεται από το φίλτρο λαδιού, από τη βάση φίλτρου λαδιού. Και τι εννοώ, εδώ πέρα τώρα πίσω μου έχω μπει σε ένα site, καλύτερα ας προχωρήσω για να μην φαίνεται ποιο είναι, το οποίο βλέπω ένα O-ring βάσης φίλτρου λαδιού της Suzuki. Στην αρχή πήρα στην αντιπροσωπεία κανονικά να ρωτήσω, μου είπαν ότι ξέρεις αυτό θα έρθει σε 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες ήταν πάρα πολλές για εμένα, έπρεπε να δω σύντομα τι συμβαίνει γιατί έχω κάποια άλλα σχέδια στο μυαλό μου και 3 εβδομάδες ήταν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, αφού οι 3 εβδομάδες για μένα ήταν πάρα πολύ, έψαξα να το βρω αλλιώς. Στην αρχή νομίζω ότι θα χρειαστεί ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου, αλλά από ό,τι φαίνεται όλα τα Suzuki στη βάση φίλτρου λαδιού πρέπει να φοράνε αυτό. Το ψάξα να το βρω, ας πούμε, αριθμό πλαισίου, δεν μου είχε πουθενά να βάλω κάποιον αριθμό πλαισίου. Θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω, το οποίο θα κάνω κιόλας, αλλά
Ρώτησα τον μηχανικό μου, του λέω είναι αυτό, μου λέει αυτό είναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα το παραγγείλουμε, γιατί από εκεί πιθανότητα υπάρχει διαρροή. Ωστόσο, ο μηχανικός μου είπε ότι ξέρεις κάτι, πριν το φέρεις εδώ, να αλλάξουμε αυτό το λαστιχάκι, το O-ring, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πας και να το πλύνεις από κάτω, να πας σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, να τους πεις να το σηκώσουν και να το πλύνουν από κάτω για να δούμε ότι αφού αλλάξουμε αυτό το O-ring, δεν θα έχεις κάποια άλλη διαρροή. Είναι το πιο φθηνό πράγμα που μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι είναι γύρω στα 8-25, άντε με τα μεταφορικά να πάει 11. Αλλά είναι το πιο φθηνό που μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή για να μας φύγει η ιδέα ότι από κάπου υπάρχει διαρροή και ίσως είναι σοβαρό. Δεν έχω πρόβλημα προς το παρόν με το Σασμάν, γιατί ήταν η πρώτη του ερώτηση. Έχεις πρόβλημα, μου λέει, με τις ταχύτητες από εδώ από εκεί. Του λέω, όχι, μπαίνουν κανονικά οι ταχύτητες, δεν έχω κανένα θέμα. Μου λέει, okay, άρα βγάζουμε από το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι το Σασμάν. Εντάξει, θα δούμε. Ας αλλάξουμε πρώτα αυτό και βλέπουμε. Πέρα από αυτή την αλλαγή, σας είχα πει ότι θα έβαζα και ένα κάλυμα στο τιμόνι. Σας είχα πει ότι θα άλλαζα και πολλά πραγματάκια ακόμα. Έχω βάλει τα δύο αυτοκολλητάκια στη ρόδα που σας είχα δείξει, στη Ζάντα. Ωστόσο, επειδή είχα πάρει από την Κίνα ένα κάλυμα τιμονιού που το περίμενα carbon, δεν έχει καμία σχέση με το carbon, δεν έχει καμία σχέση με ένα aggressive steel. Ναι, μεν έχει τη ραφή την κόκκινη, αλλά έχει κάτι άσπρες βουλίτσες. Και είναι απλά ούτε καν άγριο. Είναι λες και είπα στον Mickey Mouse να μου φτιάξει ένα κάλυμα τιμονιού. Είναι κακό. Επειδή όμως είχα πολύ καιρό που το είχα λάβει και εν τέλει δεν μπορώ να το επιστρέψω πίσω τώρα στην Κίνα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να το αλλάξω, έψαξα λίγο στην Ελλάδα να βρω, γιατί ήξερα ότι έχουμε και εμείς τέτοια και σιγά το ίδιο πράγμα είναι. Πολύ πιθανό και εκείνοι από εκεί να το αγοράζουν ή να το αγοράζουν από Ιταλία, παραεισαγωγή και πάει λέγοντας. Οπότε από την Ελλάδα βρήκα αυτό εδώ, είναι ένα κάλυμα τιμονιού πολύ όμορφο, αυτό που έψαχνα βασικά, τις βουλίτσες και τέτοια, το βλέπετε, είναι αυτό εδώ, έτσι, σκεφτείτε ότι αυτό μπαίνει μέσα στο τιμόνι και μετά έρχεσαι και δένεις με το ράβεις και έρχεται αυτό έτσι. Σαφώς και είναι πάρα πολύ όμορφο, βέβαια αυτό το κάλυμα που πήρα εγώ από την Κίνα επειδή μου κάθεται, μπορεί, αν δω ότι το θέλετε, να το κάνω ένα giveaway, ξέρω εγώ, έτσι, απλά για να το δώσω σε κάποιον. Όχι κάτι το τρομερό, ούτε μη φανταστείτε ότι θα επιλέξω εγώ ποιον νικητή. Θα βάλω μια εφαρμογή εκεί πέρα, ας βγάλει έναν νικητή, να το πάρει αυτός που θέλει, να το βάλει εκείνο στο αυτοκίνητό του. Ωστόσο, δεν μιλάω μόνο για Swift, μπορεί να το πάρει και κάποιος άλλος που να έχει άλλο αμάξι, γιατί όσο είδα είναι universal εκείνο. Οπότε, μέχρι στιγμής, οι αλλαγές που είναι να κάνουμε στο αυτοκίνητο μηχανικά είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Μετά αυτό εδώ. Επίσης πήρα και μία βάση πινακίδας, το πλαστικό της πινακίδας, σκεφτείτε, το οποίο έχει κάμερα οπισθοπορίας. Εγώ είχα κάμερα οπισθοπορίας από την οθόνη που αγόρασα, δεν είχε δώρο. Δεν την εγκατέστησα ποτέ γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να τρυπήσω, να κάνω άλλο και δεν ήθελα να τρυπήσω το αμάξι. Έτσι ρώτησα ένα φίλο μου, τον Άρη, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ γενικότερα με τον ήχο των αυτοκινήτων και του είπα ότι ξέρεις κάτι, ξέρεις να βάζεις κάμερες οπισθοπορίας, γιατί έβλεπα στο αυτοκίνητό του ότι είχε μία που ήταν συνέχεια ανοιχτή. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, ξέρω, απλά το πιο εύκολο μου λέει είναι να πάρεις μία πινακίδα που να έχει την κάμερα ήδη πάνω και απλά να φτιάξουμε εμείς τη συνδεσμολογία. Οπότε αυτό έκανα, πήρα μία πινακίδα, θα σας τη δείξω στο επόμενο βίντεο που μπορώ να την αλλάξω μαζί με τον Άρη, αν δεχτεί να κάνουμε μαζί το βίντεο και να δούμε πώς θα είναι. Σκέφτομαι σύντομα να σας κάνω ένα auto vlog, ας πούμε, να οδηγάω και να σας μιλάω για κάποια πράγματα, να βλέπετε κι εσείς λίγο το αμάξι κλπ. Θα το δούμε όμως, είναι δευτερεύον αυτό. Αυτά προς το παρόν. Θα σας έχω link για αυτό εδώ πέρα, σε περίπτωση που το θέλετε. Τώρα όσον αφορά το giveaway που είπα για το άλλο το κάλυμα του τιμονιού, καλό είναι να γίνει στο Instagram, γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο να ανεβάσω το post, να πω το κάνω giveaway, να μπείτε εκεί να κάνετε ένα σχόλιο π.χ. ένα like και μετά να βάλω ένα πρόγραμμα και να επιλέξει τον νικητή. Με διευκολύνει πάρα πολύ, σας το λέω από τώρα. Οπότε καλό είναι να με κάνετε follow εκεί, αν δεν θέλετε, εντάξει, κανένα πρόβλημα, μπορούμε να δούμε και εδώ στα σχόλια, κάτι θα βρω. Θα βρείτε καρφιτσωμένο σχόλιο το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός, αν δεν υπάρχει καρφιτσωμένο σχόλιο σημαίνει ότι ακόμα δεν επέλεξα πώς θα γίνει. Αυτό, ό,τι άλλο θελήσετε και ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, γιατί θα έχω link όπως σας είπα για όλα, θα έχω link για αυτό και για την κάμερα οπισθοπορίας με το πλαίσιο της πινακίδας. Τα βλέπετε όλα κάτω λοιπόν στην περιγραφή.
αν θέλετε τα αγοράζετε, αν δεν θέλετε δεν τα αγοράζετε και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο που θα γίνουν οι αλλαγές. Συγγνώμη που σας κούρασε αυτό το βίντεο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο για την όλη τη σειρά να έχουμε και λίγο μπλα μπλα, να εξηγούμε κάποια πράγματα. Μην σας δείχνω μόνο αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές και λέτε αυτός δεν παθαίνει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα το Σουζούκι του. Όχι, παθαίνει, να το. Το Ζαμφόρ ας πούμε. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε κάτω, κατευθείαν. Εννοείται ότι μπορείτε να με βρείτε και στα social media και να μιλήσουμε εκεί πέρα. Όσοι έχετε κάνει subscribe εμφανίζεστε εδώ, κάτω. Και σύντομα οι αλλαγές. Εντάξει, ξέρω ότι μπορεί κάποιος να μην τους άρεσε αυτό γιατί θέλουν να δουν αλλαγές κλπ. Αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να τα λέμε για λίγο, να σας εξηγώ κάποια πράγματα παραπάνω και να καταλαβαίνετε κι εσείς λίγο σε τι κατάσταση βρίσκομαι και ότι δεν είμαι συνέχεια σε άνθηση. Αν θέλετε να με στηρίξετε, ένας τρόπος είναι η εγγραφή. Τους άλλους τρόπους θα τους βρείτε κάτω στην περιγραφή. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.